κύριε, χαίρετε. Απόψε έχω την ξεχωριστή χαρά, τύχη και τιμή να έχω πλάι μου δύο ωραίες γυναίκες. Την κυρία Χριστίνα Λιγοψυχάκη Δεδρινού, πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου, και την κυρία Λίτσα Χαραλάμπους, μέλος του ΔΣ και υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μου να κουβεντιάσουμε ένα σπουδαίο γεγονός που θα συμβεί ως ονούπο, δηλαδή σε δύο μέρες. Θα γιορτάσουμε δηλαδή τα 190 χρόνια από την ίδρυση αυτής της μαγικής πολιτείας, μια πολύ μαγική οτρακού του Χατζηδάκη. Σκέφτομαι την Ερμούπολη. Αυτό σκέφτομαι. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Χατζηδάκης μπορεί στην άκρη του μυαλού του να έχει την Ερμούπολη. Δεν είναι τυχαίο το ότι μεγάλοι άνδρες έγραψαν τόσα πολλά για εκείνη. Και μέχρι τώρα, προ δύο ώρων περίπου, μιλούσαμε με μία δημοσιογράφο στην Αθήνα που ακριβώς αυτή τη φράση μεταχειρίστηκε. Η μαγική πανέμορφη Ερμούπολη. Ένα θαύμα. Υπήρξε ένα θαύμα. Υπήρξε μία κοσμογονία, μία έκρηξη. Έκρηξη από πρόσφυγες. Αυτό που λέει, συνωμότησε το σύμπαν, κοινότητα που λέγεται. Υπέρ της Ερμούπολης. Συνωμότησε το σύμπαν λοιπόν να γίνει αυτή η μαγική πολιτεία. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί πουθενά. Μέσα σε πολύ ελάχιστο. Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έγινε ένα πραγματικό αστικό θαύμα. Δεν πιστεύω να γίνει πουθενά άλλο αυτό. Λέγεται μάλιστα ότι εάν οι Έλληνες είχαν τη διορατικότητα, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για ένα όραμα, αυτό που είχαν οι πρόσφυγες που είχαν έλθει το 1822 στην Ερμούπολη, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν τελείως διαφορετική. Είναι, η Ερμούπολη είναι αυτή για την οποία ο Θεόφιλος Γκοτιέ είπε ότι αποτελεί τον ομφαλό της Ελλάδας, της κομψότητας και της αρχοντιάς. Και το κυριότερο, νομίζω, παρόλη την πολιτισμικότητά της, έδωσε μαθήματα σύμπνοιας, ομόνοιας και αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας και το τι μπορεί να προχωρήσει όταν όλοι μαζί δουλεύουν για ένα κοινό σκοπό. Και πώς βοήθησε στον απελευθερωτικό αγώνα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πάρα πολύ. Τροφοδοτούσε τον αγώνα. Τροφοδοτούσε τον αγώνα. Ήταν και το καταφύγιο των απανταχού κατατρεγμένων. Έτσι. Θα γίνουν λοιπόν σπουδαίες εκδηλώσεις για να τιμήσουμε αυτό το μέγα γεγονός της ίδρυσης αυτής της πολιτείας, της μαγικής, αυτού του θαύματος. Να δούμε τι θα γίνει, έτσι, να μάθουν και οι τηλεθεατές μας, οι πολίτες αυτού του τόπου, πώς μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή. Γιατί ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή, έτσι, έστω και μόνο με τη φυσική του παρουσία. Γιατί είναι μια γιορτή που μας αφορά όλους. Από το νεογέννητο παιδί μέχρι το γέροντα που ετοιμάζεται να αποπλέψει. Εγώ δηλαδή. Πρέπει να πούμε, Μπάμπη, πάνω απ' όλα ότι είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου όταν ακούστηκε ότι το Λύκειο των Ελληνίδων πρωτοστατεί στον εορτασμό των 190 χρόνων της ονοματοδοσίας της πόλης μας, της Ερμούπολης. Φορείς, επαγγελματίες, ιδιώτες, είναι κάτι το συγκινητικό, ένα πλήθος κόσμου σε όποιον και αν ζητήσαμε, πραγματικά. Σε όποιον και αν ζητήσαμε βοήθεια, δεν υπήρξε περίπτωση να μας αρνηθεί κανείς μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Συγκλονιστικό και είναι το Λύκειο. Συγκλονιστικό είναι και το Λύκειο. Η αλήθεια είναι ότι μακριά και πάει μακριά. Το Λύκειο, όταν αναλαμβάνει κάτι, δίνει και την ψυχή του. Εθελοντικά, με αφοσίωση και με πολύ αγάπη. Και αξίες που είναι διαχρονικές. Δίνει την ψυχή του πραγματικά. Και αξίες. Δεν είναι τυχαίο ότι. Το έχω πει κι άλλες φορές. Ότι αν παίζει το Λύκειο 100 και πλέον χρόνια, γιατί τώρα πια τα κλείσαμε. Επιβίωσε ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχει ένα ήθος και μια αξιοπρέπεια και ένα επίπεδο το οποίο δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και από κανέναν. Ούτε νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί. Την έχω δει συνδέσει με τη γέννηση της Μανούλας που γεννήθηκε το 1915. Ναι, η Μανούλα μου, και έτσι δηλαδή ξέρω ακριβώς την χρονολογία του Λυκείου, ναι. Και πώς αγαπούσε το Λύκειο η μάνα μου, αυτή μια φτωχή, έτσι, ναι, απλή γυναίκα του λαού. Μου έλεγε, Μπάμπη, αυτό το Λύκειο, μου λέει, είναι η καρδιά της πόλης μας, του νησιού μας. Ένας άνθρωπος του λαού, ένας άνθρωπος έτσι, της στόχιας. Αναγνώριζε αυτή την οντότητα, αυτό το έργο που διεξάγει, ναι, και το φιλανθρωπικό έργο, και το κοινωνικό, ναι, και το έργο, ναι, διαφύλαξης εθήμων και παραδόσεων. Δηλαδή είναι ένας οργανισμός. Είναι μια μεγάλη καρδιά. Να τονίσω, με φιλανθρωπικό και κοινωνικό, είναι ένα έργο που πραγματικά δεν έχει βγει προς τα έξω και δεν χρειάζεται να βγει προς τα έξω.
αλλά είναι πολλά πράγματα που γίνονται μέσα από το Λύκειο. Και στην κατοχή, σε μέρες δύσκολες, σε χαλεπούς καιρούς, και μετά την κατοχή. Πολύ. Και δεν ξέρουμε αν υπάρχει κι άλλος φορέας που να συγκεντρώνει τρεις γενναίες μαζί. Τη γιαγιά, τη μητέρα και το παιδί. Που να ακολουθούν τις ίδιες αξίες. Να υπάρχει και να έχει τέτοια δυναμική όμως. Δεν είναι μόνο να υπάρχει. Και να ακολουθεί αυτές τις ίδιες αξίες. Έτσι. Τώρα μιλάμε για ένα πολύβουο με λύση, με μια διενεκή αέναη δράση. Τι να συμβουδιάζουμε τώρα. Εγώ αισθάνομαι έτσι πολύ ταπεινός όταν μιλάω για το Λύκειο. Δηλαδή όταν μου λένε, ξέρω εγώ, όπως σύλλογός σου και ομάδες και τα λοιπά, λέω εντάξει. Αλλά αυτό το Λύκειο είναι. Ίσως γιατί η πρώτη, είναι πολύ, πολύ μεγάλη καρδιά, ας πούμε. Το πρώτο αξίωμα που υπηρετεί το Λύκειο είναι πάντα το εμείς και ποτέ το εγώ. Και ίσως γι' αυτό. Γι' αυτό και έρχεται από, γι' αυτό έρχεται από μακριά και πάει από μακριά. Γιατί έτσι, με το εμείς μπορείς να πας μακριά. Πάντα με το εμείς, ποτέ δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα το Λύκειο ως Λύκειο. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο εκτιμάται και ευχαριστούμε πολύ. Το Λύκειο δεν είναι κόσμο, η Χριστίνη Λουψιάκη πρόεδρος. Σαφώς, το Λύκειο είναι το Λύκειο των Ελληνίων Σύρων. Αυτό είναι το σπουδαίο. Είναι το Λύκειο των Ελληνίων Σύρων. Και πώς κατάφερε και απλώθηκε στα πέρατα του κόσμου. Και εκείνο το συνέδριο, το εκπληκτικό συνέδριο. Που, φυσικά. Έτσι, δηλαδή βλέπω εικόνες που είχα φέρει κοντά, έκανα zoom, ας πούμε, στα πρόσωπα των ανθρώπων και φώνανε έκθαμβα τα πρόσωπά τους. Εκστατικά τα πρόσωπά τους από το θαυμασμό, από την επιτυχία αυτού του συνεδρίου. Ήταν σπουδαία αυτή η ιστορία. Είχαν θαυμάσει και πάρα πολύ και την Ερμούπολη. Η αλήθεια είναι ότι είχαν πει ότι τέτοιο μαζεμένο αρχιτεκτονικό πλούτο δεν τον είχαν δει πουθενά. Μα το Λύκειο είναι συνδεδεμένο με την Ερμούπολη. Και είναι αλήθεια. Φορά αυτό μας λένε. Οι άνθρωποι σας, η κουλτούρα σας, ο πολιτισμός σας ξεχωρίζουν. Η αγάπη που εκπέμπατε, μας είπε μια κυρία, η αγάπη που εκπέμπατε μας έκανε να αγαπηθούμε και εμείς μεταξύ μας. Και η ευγένεια και η αριστοκρατικότητα. Παμπή είναι η πρώτη πολιτεία νεοκλασική του 19ου αιώνα στην πατρίδα μας. Τα μνημεία, τα μαυσολία μας αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για μελετητές του τι γινόταν το 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Και μακάρι ο κόσμος αυτό να καταλάβει την αξία του τόπου που ζούμε. Μια τεράστια γκαλερία αυτή. Αυτό πραγματικά θα ήταν ένας χώρος τέχνης. Ένας χώρος τέχνης που λέει και ο Γιάννης Οβέλης, ένας μεγάλος χώρος τέχνης. Έτσι. Και μόνο αυτά, και τι γεγονότα πολιτιστικά, όλες οι παραστάσεις που ερχόταν εδώ περνούσαν. Τη Σύρο, η πρώτη τηλεγραφική σύνδεση. Από ποιους φτιάχτηκε. Ατμοπλοϊκή σύνδεση με το εξωτερικό, η πρώτη τηλεγραφική σύνδεση. Το πρώτο ατμόπλοιο έγινε εδώ. Το πρώτο γυμνάσιο. Το πρώτο γυμνάσιο. Η πρώτη ξενόγλωσση εφημερίδα. Δανείζαμε το ελληνικό κράτος, το δάνειζε. Μην ξεχνάμε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πει ότι στη Σύρο ξαναγεννιέται η Ελλάδα. Πατρίδα του Βικέλα, του Ροίδη. Της Ρίτας Μπούμου Παπά, του Μάνου Ελευθερίου, που τους έχουμε αφιέρωμα. Και πραγματικά τα μεγάλα πνεύματα, και είναι γεγονός αυτό. Δεν σταμάτησαν σε ένα χρονικό σημείο ώστε να γίνουν ένα μουσιακό κομμάτι της ιστορίας της Ερμούπολης. Ευτυχώς. Συνεχίζουν μέχρι σήμερα και έχουμε δείγματα ότι ακόμα και στο μέλλον θα έχουμε πολλά ωραία πράγματα στον τομέα του πνεύματος. Αυτό που λέμε και το αναλαμβάνουμε, η αρχόντισσα των Κυκλάδων, η αρχόντισσα του Αιγαίου, είναι πραγματικά μια αρχόντισσα. Μια πόλη μαγική και μια αρχόντισσα. Και πρέπει να σκεφτούμε από ποιους δημιουργήθηκε και με τι συνθήκες. Να πούμε δύο λογάκια γι' αυτό έτσι κωδικοποιημένα. Ναι. Να πούμε ότι αυτή η πόλη δημιουργήθηκε από τους πρόσφυγες, από χιώτες, από Μικρασιάτες, Κιδονίοι, Ψαριανούς, Ιδραίους, Κασιώτες, Κρήτες, που ερχόντουσαν κατά διαστήματα πια από την Ελλάδα, την οποία το τουρκικό μαχαίρι είχε κυριολεκτικά αφάνιζε. Σε μια Σύρο η οποία εκείνη την εποχή ήταν όπως έχουμε την Ελβετία σήμερα. Επειδή ακριβώς ήταν προστατευμένη από την, λόγω των καθολικών, από τις μεγάλες δυνάμεις, δεν είχε κυριολεκτικά αγγιχτεί από την όλη ατμόσφαιρα της Επανάστασης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ήλθαν κατατρεγμένοι από τα μέρη τους, πολλοί εκ των οποίων ήταν πλούσιοι, ήταν ευκατάστατοι και μετέφεραν και τον πλούτο και τον πολιτισμό και την τεχνογνωσία και τη δίψα ακριβώς τους και την αγάπη τους για δουλειά, για πρόοδο. Να σκεφτούμε ότι τα δεδομένα εκείνης της εποχής λένε ότι ένα εργοστάσιο βυρσοδεψίας είχε κάνει τζίρο 1.000.000 δραχμές όταν ο προϋπολογισμός της υπόλοιπης Ελλάδας ήταν 900.000. Ένα βυρσοδεψίο.
Να θυμηθούμε ότι τους πρόσφυγες τους είχαν αποσύσει άλλα νησιά, ευτυχώς για μας, ναι, και ήρθαν εδώ τελικά. Στο υπήνεμο αυτό λιμάνι. Ναι. Θα το έχουμε μετανιώσει τα άλλα νησιά, βέβαια, ναι, γιατί δημιούργησαν αυτή τη μαγική πολιτεία. Αλλά στην αρχή πέρασαν, βέβαια, όπως είναι φυσικό, πολύ δύσκολα, με παραπήγματα κάτω σε ένα λιμάνι που δεν είχε αναπτυχθεί τότε. Που το ευνοούσε. Έτσι ακριβώς. Λέγεται ότι ήταν σαν μυρμήγκια τα παραπήγματα με τους ανθρώπους από τη Βοκοτοπούλου μέχρι τη Μεταμόρφωση, τον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης. Τι άνθρωποι όμως ήταν τελικά αυτοί. Και όμως τελικά τι καταφέραμε. Έτσι. Τι καταφέραμε. Να πούμε λοιπόν τι μας περιμένει τώρα αυτό το ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις. Τι μας περιμένει αυτό το τριήμερο, κυρία Συνέλικο Ψυχάκη. Πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Παραδείγματος χάρη. Με το γενικό σλόγγαν «Η έγκλη του παρελθόντος, πηξίδα για το μέλλον». Ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα του Λυκείου των Ελληνίδων, στην οδό Σουρή, όπου οι επισκέπτες μας θα θαυμάσουν μία έκθεση με τίτλο «Από την καθημερινή ζωή της Ερμούπολης, το 19ο και τον 20ο αιώνα», και θα δουν από έγγραφα, βιβλία, ημερολόγια, δημοτολόγια, ένα καταπληκτικό κούκλες με ενδυμασίες και παραδοσιακές ενδυμασίες, και κυρίως από τους πρώτους οικιστές Ψαρά και Χίο, αλλά και τις ευρωπαϊκές, τις οποίες οι πρόσφυγες φορούσαν αμέσως μόλις συγκρότησαν την πόλη τους. Και αντικείμενα, βέβαια. Αντικείμενα πάρα πολλά, από τα διάφορα σπίτια, και ελπίζομαι ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον για όλους. Θα μείνει ανοιχτή όλο το τριήμερο, 11 με 1 το πρωί και 7 με 10 το βράδυ, να το δουν και να το θαυμάσουν οι επισκέπτες μας. Βέβαια, να συμπληρώσω, Χριστίνα, ότι θα προβάλλετε παράλληλα και ένα ντοκιμαντέρ, ναι, για την Ερμούπολη. Στην ίδια αίθουσα, ναι, που ο κόσμος θα μπορεί όποτε θέλει αυτές τις ώρες λειτουργίας να το παρακολουθεί. Εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρακολουθήσει έτσι την εξέλιξη της Ερμούπολης. Στις 9 το βράδυ, την ίδια μέρα, στο λιμάνι κάτω, θα αναπαραστήσουμε την άφιξη των προσφύγων, με την ευγενική βοήθεια και χορηγία του Συλλόγου του Σωματείου των Λεμβούχων. Ξύλινα καραβάκια θα ξεκινήσουν από τον Ταρσανά και θα φτάσουν μέχρι τον Κανάριο, όπου θα αποβιβάσουν τους πρόσφυγες, ντυμένους έτσι, κατά το στυλ του «άρπαξα και έφυγα», άλλοι ρακένδυτοι, άλλοι καλύτερα, άντρες, γυναίκες, τα παιδιά εκεί όλοι, και θα αναπαραστήσουμε την άφιξή τους στο γενικό χαμό, την απόγνωσή τους, την αμηχανία τους, το «δεν ξέρω που πάω, που πατάω και που βρίσκομαι», εκεί στην πλατεία Κανάρι. Και συγχρόνως από τον εξώστη του ξενοδοχείου Ερμής, ο καλός μας φίλος, ο δημοσιογράφος και συντοπίτης μας, ο Αντώνης Οπρέκας, θα εξιστορεί τα ιστορικά δρόμενα, αυτά που ο κόσμος παρακολουθεί συγχρόνως. Ελπίζομαι ο καιρός να μας επιτρέψει να στήσουμε και ενδιαμέσως μια μεγάλη οθόνη για να μπορούν να παρακολουθούν όλος ο κόσμος με την ευγενική μεσολάβηση του Λιμενικού Ταμείου και του Λιμεναρχείου. Στην παραλία θα υπάρχει συσκότηση και διακοπή της κυκλοφορίας από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ, ώστε να μπορεί ο κόσμος να συγκεντρωθεί και να παρακολουθήσει αυτό το δρόμενο, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από τα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων, με πάρα πολύ ενθουσιασμό και με πάρα πολύ εθελοντισμό και αγάπη, και οι σύλλογοι Μικρασιατών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ανάστασης. Ναι, να πω ότι για τον Αντώνη τον Μπρέκα, ο οποίος με το που επικοινώνησα μαζί του και του είπα το γεγονός, μου είπε τα έλθω... Να πούμε για τα θερμά συλληπιτήρια για την απώλεια του, ναι, προσφυλούς του πατέρα, ναι, πατέρα, ναι, έτσι, ναι, ήταν, ναι, μια, και μια, ναι, μεγάλη πραγματικά, πραγματικά του ένας υπέροχος άνθρωπος, και ένας γενναίος βιοπαλαιστής, ο οποίος έτσι στάθηκε πολύ δυνατά στη ζωή, και νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ένα μπράβο σε αυτόν τον πολίτη, έτσι, που... Έτσι, ναι. Τίμησε τον τίτλο ήταν ένας δικός μας άνθρωπος. Του Ερμοπολίτη, πολίτη, έτσι, έτσι, τίμησε αυτός ο άνθρωπος, και να του
να του πούμε καλό ταξίδι εκεί προς τον παράδεισό του. Ναι. Ο Αντώνης λοιπόν από την πρώτη στιγμή που του εκφράσαμε αυτή την επιθυμία είπε ότι οπωσδήποτε θα έρθω, ειδικά γι' αυτό το λόγο και μάλιστα επειδή κάνει και εκπομπές ζωντανές είπε ότι θα μαγνητοσκοπήσει κιόλας, θα μαγνητοφωνήσει κάποιες μόνο και μόνο για να μπορέσει να είναι εδώ στον εορτασμό. Επίσης, θεωρώ ότι αυτή η ανταπόκριση του κόσμου, να βλέπεις τώρα μεγάλους ανθρώπους, γέροντες και οικογένειες ολόκληρες, πατέρες, μητέρες, παιδιά, να έχουν έλθει για να ντυθούν και να λάβουν μέρος στην αναπαράσταση αυτή. Έχουν φέρει ακόμα και τους δικούς τους μπόγους και τις παλιές τους, τις φθαρμένες βαλίτσες, για να τις έχουν μαζί τους και να είναι όσο το δυνατόν πιστότεροι η αναπαράσταση αυτή. Αυτό θα έχει, θα είναι λιτή και θα κλείσει με ένα μυρολόι. Το οποίο η Έλισσα η Χαραλάμπους με τη μοναδική της τη φωνή θα δέσει έτσι τη γιορτή για να κλείσει σιγά σιγά. Μετά η αποχώρηση θα γίνει από μέσα από τη θυμάτων σπερχίου. Στη μεταμόρφωση. Είναι η επόμενη μέρα. Είναι η επόμενη μέρα. Να πούμε για την επόμενη μέρα. Το Σάββατο 27 στις 7.30 το βράδυ. Χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου μας, του κυρίου Δωρόθεου, θα γίνει η δοξολογία, όπως την αναφέρουν τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε, θα γίνει η δοξολογία και στην οποία θα μιλήσει και ο προθιερεύς της μεταμορφώσεως, ο πατήρ Εμμανουήλος Ιρήγος, και θα αναφερθεί στη θρησκευτικότητα των προσφύγων και στα θρησκευτικά κοιμήλια που έφεραν μαζί τους, διότι μπορεί να μην έφεραν περιουσιακά στοιχεία, έφεραν όμως τις εικόνες τους. Λατρευτικά έφεραν αντικείμενα. Έφεραν όμως τα λατρευτικά αντικείμενα. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν να πάρουν μαζί τους. Και η εικόνα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Βεβαίως. Θα υπάρχει και ιερέας. Θα υπάρχει και ιερέας. Και θα αναφερθεί σε αυτά ο Παπαμανώλης. Ακριβώς για να τονίσει ότι αυτά τα θρησκευτικά κοιμήλια αποτελούν πολύτιμο θησαυρό της Ερμούπολης και βρίσκονται ακόμα στις εκκλησίες μας αψευδείς μάρτυρες του τι έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες και ποιος ήταν το ήθος και ο χαρακτήρας των ανθρώπων που έχτισαν αυτή την πόλη. Μετά θα βγούμε όλοι έξω και στο προάβλιο της μεταμορφώσεως θα αναπαραστήσουμε την τελετή της επίσημης ονοματοδοσίας. Τότε που οι δημογέροντες του νησιού, με επικεφαλή στο Χιώτη έμπορο το Λουκά Ράλι και με την εποπτεία του κυβερνητικού εκπροσώπου του Δρόσου Μανσόλα. Και τη συμμετοχή του δεσπότη του Σοφρονή. Ναι, και σκέφτηκαν και αποφάσισαν ότι αυτή η πόλη που αναπτύσσεται ραγδαία, μιλάμε τώρα το 1826, 4 χρόνια δηλαδή από την ημέρα που ήρθαν οι πρόσφυγες. Ναι, τρομερό. Ναι. Πρέπει να πάρει ένα όνομα. Και όπως αναφέρουν τα ιστορικά μας στοιχεία, ο Λουκάς Ράλης είπε ότι υπό την σκέπη του Κερδόου αλλά και του Λογίου Ερμή, αυτή η πόλη συναισθήθηκε και ανεπτύχθη. Και είναι λοιπόν πρέπον να την ονομάσουμε Ερμούπολη. Και βέβαια όλοι με μια φωνή το αποδέχτηκαν, φώναξαν, αμέσως έγινε διαβοής αποδεκτό Ερμούπολης, Ερμούπολης και αυτή η πόλη ονομάστηκε Ερμούπολης. Και αυτό είναι το αστικό θαύμα αυτής της πόλης που ξεκίνησε πια ως Ερμούπολης να καταπλήξει την Ελλάδα, να καταπλήξει τον κόσμο. Γιατί την Ευρώπη την είχε ήδη καταπλήξει. Και την επόμενη μέρα? Την Κυριακή. Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι η κεντρική μας, η επίσημη εκδήλωση πλέον στο Θέατρο Απόλλων. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι τα γεγονότα όλα αυτά θα τα καλύψουν μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα, ηλεκτρονικά και τηλεοράσεις. Θα δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση και είναι αλήθεια αυτό γιατί έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δημοσιογράφοι όταν πληροφορήθηκαν ότι γιορτάζουμε τα 190 χρόνια της Ερμούπολης. Οπότε θα υποδεχθούμε και δημοσιογράφους εδώ που θα μείνουν όλο το τριήμερο καθ' όλη τη διάρκεια του εορτασμού για να καλυφθούν. Τώρα Χριστίνα για την Κυριακή. Την Κυριακή που είναι η επίσημη εκδήλωση.
στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση, εντάξει, με τους απαιτούμενους χαιρετισμούς και μία προσφώνηση προς στον κόσμο και προς όλους τους επισήμους και τους δημοσιογράφους και αυτά από τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι και ο οικοδεσπότης της γιορτής. Και αμέσως μετά, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο ιστορικός κύριος Χρήστος Λούκος, που μας συμπαραστάθηκε από την πρώτη στιγμή με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολύ αγάπη. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Είναι εξαιρετικός και λατρεύει την πόλη μας. Το έχει αποδείξει. Θα μιλήσει με θέμα όψης της Ερμούπολης κατά το 19ο και τον 20ο αιώνα. Και θα αναφερθεί στην ανάπτυξη αυτής της μαγικής πολιτείας. Θα ακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στους Ερμουπολίτες λογοτέχνες από την εποχή της κτίσεως της Ερμουπολής μέχρι σήμερα, ακριβώς για να δείξουμε τη συνέχεια της πνευματικότητάς της. Το αφιέρωμα λοιπόν θα περιλαμβάνει ανάγνωση κειμένων του Βικέλα, Ροίδη, Σουρή, Ρίτας Μπούμη Παπά μέχρι το δικό μας, το Μάνο Ελευθερίου, τα οποία θα αποδώσουν, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, δεν είπαμε ότι και το Σάββατο στη Μεταμόρφωση το ρόλο του Λουκαράλη τον έχει αναλάβει ο Γιάννης Οδεσύπρης. Και παίρνουν μέρος μέλη του Θειάσου Σουρή και άλλοι εκλεκτοί φίλοι και συνεργάτες. Το ίδιο θα γίνει και την Κυριακή στο θέατρο. Τα κείμενα τα έχουν επιμεληθεί ο Θάνος Θραψιάδης και ο Γιάννης Ουρσουνέλος και τα διαβάζουν ο Γιώργος ο Μιχαλάκης, ο Δεσύπρης, ο Γιώργος ο Σιγάλας, η Μαργαρίτα Ζαρβόνη. Ναι, Αγγελοπούλου Ζαρβόνη. Ναι. Και θα κλείσει, και με, την ορχήστρα των Κυκλάδων, η οποία θα τραγουδήσει τραγούδια σε στίχους Μάνου Ελευθερίου. Δεν θα πει όμως και την πόλη τη Μαϊκή, δεν μπορεί να μην την πει. Πολύ μαϊκή. Θα πει πέντε τραγούδια, ναι. Θα ακουστούν πέντε τραγούδια. Θα πέφτει η πόλη Μαϊκή. Άσε να έχουμε και κάτι. Να έχουμε και μία. Να πούμε όλα πια. Εγώ είχα μία υπόθεση. Και θα κλείσει το τριήμερο εορτασμός αυτός, θα κλείσει έτσι. Μελωδικά, απαλά και ωραία. Τιτάνια προσπάθεια, πολύ μεγάλη. Τιτάνια προσπάθεια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Άτζη Νομικό, οφείλουμε να το πούμε, και η Πέπη Ραγκούση από τα Νέα. Είχαμε σημαντική βοήθεια. Πρέπει αυτά να τα πούμε, δηλαδή, να ακουστούν στον αέρα. Πρέπει να πούμε ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια και η Ιερά Μητρόπολη πραγματικά μας βοήθησαν να σταθούμε στην Ιερά Μητρόπολη, γιατί ο πρώτος που ενστερνίστηκε την ιδέα μας ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας και από την πρώτη στιγμή στάθηκε κοντά μας. Και έχω την εντύπωση ότι μας φυλάει και μια έκπληξη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, την οποία δεν θα την πούμε. Δεν θα την πούμε, γιατί και εκείνος μας την άφησε έτσι. Το σκέπτομαι. Εσείς την ξέρετε, δηλαδή. Την ξέρω. Αυτό είναι το... Αυτό είναι το φυλάδιο. Είναι το φυλάδιο, το οποίο μοιράστηκε δωρεάν σε όλο τον σε όλους τους επισκέπτες, σε όλους τους Ιδιανούς, σε όλο τον κόσμο. Έχει κυκλοφορήσει από το Πάσχα σχεδόν. Είναι στα ελληνικά και αγγλικά. Ναι. Και δείχνει σημεία χαρακτηριστικά της πόλης μας, πώς ήταν και πώς είναι και σήμερα. Πώς έχουν εξελιχθεί. Ότι είναι η επιτομή, ας πούμε, νομίζω. Ακριβώς. Έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση, όποιοι δηλαδή το πήραν. Έχουν ενθουσιαστεί και έχουν πει, να σκεφτείτε ότι έγινε ένας γάμος εδώ στη Σύρο. Βαφτίσια. Και βαφτίσια. Ναι, και βαφτίσια. Μαζί με την Μπομπονιέρα μοιράστηκε το φυλάδιο. Μας ζήτησε να διαθέσουμε 300 κομμάτια γι' αυτό το λόγο. Και τώρα το Σεπτέμβριο θα γίνει επίσης ένα διεθνές συνέδριο εδώ και βιογενετικής. Και μέσα στην αίτηση που έκαναν στο Λύκειο να παρουσιάσουμε μια παραδοσιακή βραδιά με τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου,
παρακαλούμε και να μοιραστεί στους συνέδρους και το φυλαδιό σας. Αυτό θα γίνει στον Dolphin Bay, είναι αυτό. Στον Dolphin Bay. Σπουδαίο συνεδρίο. 25 Σεπτεμβρίου. Νομίζω τα πούμε όλα. Τι άλλο έχουμε να συμπληρώσουμε που ξεχάσαμε, παραλείψαμε να πούμε? Έχουμε να πούμε βέβαια ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κόσμο που δεν είναι και τις παρούσες να τους πούμε τώρα όλους, γιατί μας πάει πολύ κόσμο. Θέλετε, ό,τι θέλετε. Βέβαια θα τους αναφέρομαι όλους, και αυτούς που μας στάθηκαν υλικά και αυτούς που μας στάθηκαν ηθικά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όλος ο κόσμος στάθηκε πραγματικά στο πλευρό του Λυκείου. Και όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να γίνει αυτή η εκδήλωση όσο γίνεται καλύτερη. Αυτός βέβαια ο μακρύς κατάλογος θα ακουστεί από την ομιλία της Χριστίνας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Λίγο γιατί θα κουράσω με τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται ένα δημόσιο ευχαριστώ. Δεν δέχτηκαν τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό το ευχαριστώ. Ακριβώς. Να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο που θα το πούμε βέβαια και την Κυριακή, αλλά μια και είμαστε και εδώ. Κυκλοφόρησε έτσι μια απορία, κάποιοι αναρωτήθηκαν γιατί 190 χρόνια και όχι μεθαύριο 200. Για να ζω εγώ. Να περιμένουμε. Ακριβώς. Έδωσες την απάντηση. Γιατί πολλοί άνθρωποι από αυτούς που έχουν αγαπήσει πολύ αυτή την πολιτεία, είμαστε. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω. Το λέω αλήθεια αυτό. Δηλαδή, αν εγώ τώρα είμαι 70. Αν γιορτάζαμε 200 χρόνια, θα ήμουν 80. Θα φτάσω. Και με αυτή τη λογική, μακάρι να σου φτάσουν και οι επόμενες γενιές στα 200. Και με αυτή την κρίση, ας πούμε. Πάντως, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι απλό. Αυτό το θέμα ξεκίνησε από μία ευτυχή συγκυρία, να μαζευτούμε μία παρέα άνθρωποι, που ηλικιακά είμαστε όλοι κοντινοί, και να σκεφτούμε ότι αυτή η πόλη έχει κάποια γενέθλια. Και αυτή έχει μια ιστορία πίσω της, δεν είναι ένα μουσιακό κομμάτι, εξελίσσεται και προχωρεί. Γιατί να μην της πούμε ένα χρόνια πολλά, βρε παιδί μου, προχώρα. Τώρα που αντέχομαι σε αυτό. Τώρα που αντέχομαι. Και κυρίως, Μπάμπη μου, δεν είναι μόνο που αντέχομαι, είναι που έχουμε ακριβώς την ηλικία, τις γνώσεις και την πείρα να τις μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες τις δικές μας σε δύο τουλάχιστον γενιές. Και τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Αυτό το πιο σημαντικό. Γιατί μεθαύριο μακάρι να γιορτάσουν και σε 10 και σε 50 και σε άλλα 100 χρόνια. Εάν δεν υπάρχουν πίσω αξίες και υποδομή, αυτή η πόλη θα πηγαίνει πίσω. Και τώρα που μπορούμε, τη γιορτάζουμε και την προωθούμε. Πολύ είναι απλούστατο, δηλαδή, να λυθεί η απορία. Και να γιορταστούν και τα διαδικασία. Μακάρι. Εμφανέστερα. Μπάμπη, να πω ότι αυτό το φυλάδιο είχε κυκλοφορήσει από την εφημερίδα Ο Λόγος, δωρεάν. Ακριβώς γιατί είχαμε πει ότι φέτος κλείνουμε 1826-2016, κλείνουμε 190 χρόνια. Να το γιορτάσουμε έτσι, ως εφημερίδα. Έτσι κυκλοφόρησε δηλαδή αυτό και από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιδέα του να το απλώσουμε. Και πραγματικά θεωρώ ότι... Λόγο στο λόγο δηλαδή. Λόγο στο λόγο, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Και είπαμε λοιπόν ότι αυτό που είπε και η Χριστίνα και που πολύ εσύ τόσο πολύ έτσι αυθόρμητα είπες, ότι είναι η δική μας η γενιά. Κλείνουμε 190 χρόνια, ναι, να το γιορτάσουμε εμείς. Μακάρι να γιορτάσουμε και οι επόμενες γενιές το μισό αιώνα της Ερμοπολής. Ποιος θα τις ήθελε? Μακάρι να βγουν στην επιφάνεια και άλλα ιστορικά στοιχεία και οι επόμενες γενιές να τα επικαιροποιήσουν και να κάνουν κάτι πολύ ωραιότερο και πολύ καλύτερο. Και μακάρι να ζούμε κι εμείς και να είμαστε κοντά τους και να τους βοηθήσουμε με την πείρα μας και με την αγάπη μας. Ροντάρδες πια, για εμείς λέω τώρα. Εντάξει, αλλά όπως και να γίνει όμως, αυτή είναι μια απάντηση, γιατί έχει ακουστεί και οφείλαμε να τη δώσουμε αυτή την απάντηση, γιατί 190 δεν είναι θέμα πολιτικιάς, γιατί 190 και όχι 200. Όποια γενέθλια, είναι μια αφορμή για έναν εορτασμό και μια χαρά. Ήρθαν και να τον αμαυρώσουμε με κουβέντες του τύπου γιατί, πώς, μα πιο πριν, μα πιο μετά, μα αυτό. Τώρα θες να βρεις αιτίες, έτσι, εκ του μειώντος βρίσκει λοιπόν. Όταν βρίσκεται. Και κυρίως τη βρίσκουν άνθρωποι του καναπέ, εγώ πιστεύω έτσι, άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν πράγματα, αλλά κρίνουν τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να είναι. Είναι πάντα κρίνοντες. Έτσι, δεν είναι ποτέ κρινόμενοι. Το ξέρω ότι αυτοί είναι. Ναι. Και εγώ τους ευχαριστώ πολύ γιατί εξαιτίας τους προσπαθώ να κάνω πιο σπουδαία πράγματα. Ξέρω. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Ακριβώς. Εγώ είναι θέλω να είμαι κρινόμενος. Έτσι είναι. Έτσι παρακρίνουν. Το κρίνουν είναι πανεύκολο.
καναπές, ουσκάκι, καφεδάκι, αρπεδάκι και κάνεις κριτική πάντα. Λοιπόν, εμείς ας είμαστε κρινόμενοι και ας είμαστε και αυστηρά κρινόμενοι. Και αδίκως κρινόμενοι πολλές φορές. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως θα λες. Αρκεί να μπορούμε με ηπιότητα, με ευγένεια, με αξιοπρέπεια να μπορούμε να δώσουμε τεκμηριωμένη απάντηση. Το Λύκειο έκανε αυτό πάντα και θα το κάνει ξανά με τον ίδιο τρόπο. Πάντοτε. Έτσι. Πάντοτε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε και εμείς να μοιραστούμε αυτή τη χαρά, να γιορτάσουμε τη γέννηση μιας μαγικής πολιτείας ενός θαύματος. Που έχουμε τη χαρά και την τύχη να το ζούμε εμείς. Και περιμένουμε και τους συντοπίτες μας και τους επισκέπτες μας να έρθουν να χαρούν μαζί μας όλες τις εκδηλώσεις. Και να κάνουμε και ένα μνημόσυνο ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, ένα μνημόσυνο χαράς, γιατί είναι χαρά αυτό που θα γίνει, είναι χαρά. Είναι μια απόδοση χαράς και τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι λύπη, δεν είναι οδύνη. Και ευγνωμοσύνη για ό,τι μας παρέδωσε. Τιμή και ευγνωμοσύνη. Βρήκα μέσα από τα ερείπια, μέσα από τα κουρέλια τους, δημιούργησαν ένα θαύμα. Ένα αστικό θαύμα. Και τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Ακριβώς. Τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Η επιτυχία πιστεύω θα είναι δεδομένη. Σας εύχομαι να έχετε κουράγιο και δύναμη, γιατί αυτό είναι ένα τιτάνιο, μια τιτάνια προσπάθεια που εγώ αισθάνομαι δέος. Δέος και. Ευχαριστούμε πολύ. Με τη βοήθεια τόσων δίπλα μας, πραγματικά αισθανόμαστε κι εμείς μια σιγουριά ότι θα επιτύχει. Το σκουτάκι παίζει ήδη αυτό που είναι. Ναι, και ευχαριστούμε πολύ. Παίζει συνέχεια και πληροφορεί τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε όλους. Και τους φορείς και τους ιδιώτες και τους μεμονωμένους ανθρώπους και όλους όσους στέκονται πλάι μας. Να ξέρουν ότι το Λύκειο των Ελληνίδων πάντα τους ευχαριστεί για όλη τους τη συμπαράσταση και την αγάπη. Εγώ αισθάνομαι μια βαθιά ευγνωμοσύνη για το Λύκειο. Το αγαπώ πολύ. Και με τις ταπεινές μου δυνάμεις θα είμαι και θα είμαι όσο υπάρχω δίπλα του. Και θα το αγαπώ γιατί το στηρίζω. Είσαι παιδί του Λυκείου και εσύ. Έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Έτσι. Λένε ότι όποιος πάει στο Λύκειο μένει πάντα. Ειλικρινά η πρώτη μας κουβέντα που κάναμε με τον Αντώνη τον Μπρέκα οι δυο μας ήταν αυτή. Θυμάσαι μέσα στο Λύκειο τις εκδηλώσεις που κάναμε. Με τη συνέντευξη είμαστε μαζί ακριβώς 50 χρόνια. Είμαστε το 20 χρονών όταν παίζαμε το. Τα αραβωνιάσματα. Τα αραβωνιάσματα, 50 χρόνια. Ναι. Παιδιά του Λυκείου. Είμαστε νέοι και τώρα είμαστε βέβαια. Περνάμε τη δεύτερη εφηβεία μας. Την καλύτερη ίσως. Υγεία και δημιουργικότητα να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δώσατε να κουβεντιάσουμε μαζί για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Εμείς ευχαριστούμε πάρα. Δύναμη, κουράγιο και επιτυχία σε κάθε σας επιδίωξη που είναι ευγενής όπως είναι και όλες οι δράσεις του Λυκείου των Ελληνίδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Πάντα για την καλή σου διάθεση απέναντί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που είμαι βέβαιος ότι θα συμμετάσχετε με το όποιο τρόπο μπορεί κανείς σε αυτό το σπουδαίο γεγονός που μας αφορά όλους. Να είστε καλά, γεια χαρά.